έδωσε χαρά σε όλη την οικουμένη. Η γέννησή σου Θεοτόκια χαρά εμίλησε εν πάση την οικουμένη. Έδωσε χαρά πρώτα στους γονείς της, τον δίκαιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Πολλές ημέρες, ακόμη και νύχτες πέρασαν προσευχόμενοι, παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσει τη χαρά να κρατήσουν στα χέρια τους την άνοιξη της ζωής. Το παιδί είναι μία ιδιαίτερη ευλογία του Θεού. Νιώθουν οι γονείς την εμπιστοσύνη του Θεού, αφού τους εμπιστεύεται μία ψυχή που έχει αιώνιο προορισμό. Την εποχή μάλιστα εκείνη η ατεκνία ήταν όνειδος, ντροπή, γιατί διέψευδε κάθε ελπίδα περί της γεννήσεως του απεσταλμένου του Θεού. Η προσευχή των Αγίων Θεοπατώρων συνοδευόταν και με κραυγή. Για να μην είναι ενοχλητικοί στους γείτονες, αποφάσισαν να απομακρυνθούν, ούτως ώστε στο βουνό ευρισκόμενος ο Ιωακήμ να κραυγάζει για να ακουστεί από τον Θεό. «Κύριε, εκέκραξα προσέησα ακουσόν μου» και έλεγε όπως νωρίτερα, θα έλεγε όπως νωρίτερα προσευχόταν ο Δαβίδ. Και η θερμή, η καρδιακή, η γεμάτη πιστή και ελπίδα προσευχή του έφερε το ευλογημένο αποτέλεσμα. Άλλωστε είναι επιβεβαιωμένο διαχρονικά και αυτή πλέον είναι η εμπειρία της Εκκλησίας μας ότι ο Θεός ποτέ δεν περιφρονεί και δεν παραβλέπει τις προσευχές των ανθρώπων, μόνο που η απάντηση είναι άλλοτε άμεση και άλλοτε κατά τη γνώμη μας καθυστερημένη, άλλοτε έρχεται όπως τη θέλουμε και άλλοτε όπως την επιθυμεί μόνο ο Θεός. Και εμείς πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε με υπομονή και να δεχόμαστε την απάντηση όπως τη θέλει ο Θεός. Ένας προχωρημένος στην πνευματική ζωή Άγιος έλεγε «Κύριε, όπως θέλεις, όταν θέλεις, όσο θέλεις και εάν θέλεις» και θαυμάζει κανείς την πλήρη εμπιστοσύνη του στον Θεό. Η γέννηση της Θεοτόκου είναι χαρά για τον ουρανό. Όλος ο ουράνιος κόσμος, οι άγγελοι, οι αρκάδελοι, τα λειτουργικά πνεύματα που είναι στη διακονία του Θεού αγαπούν τους ανθρώπους και παρακολουθούν με αγωνία την πορεία του στη γη. Έβλεπαν ότι η κάθε ημέρα που ερχόταν ήταν χειρότερη από αυτή που πέρασε. Έβλεπαν τους ανθρώπους να απομακρύνονται από τον Θεό όλο και περισσότερο, να λατρεύει ο άνθρωπος την κτήση παρά τον κτήσαντα, να γίνεται ο ένας για τον άλλο άνθρωπο λύκος και προπάντων να μην μπορεί να αντισταθεί στις αδυναμίες του, γιατί δεν υπήρχε εκείνος που θα τον βοηθούσε. Και έβλεπαν το σχέδιο της δημιουργίας του κόσμου να ματαιώνεται. Αυτή την αγωνία την έζησαν οι άγγελοι για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες. Όταν γεννήθηκε η Θεοτόκος, ένιωσαν ανίποτη χαρά, γιατί πλησίαζε πλέον και η γέννηση του λυτρωτή του κόσμου και η απαλλαγή του ανθρώπου από τη δυστυχία και την αιώνια καταδίκη. Η γέννηση της Θεοτόκου γεμίζει χαρά και όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος ζει μέσα στην κατάρα και δοκιμάζει τη φοβερή συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Όλος ο κόσμος που δοκιμαζόταν από την αρρώστια, από τον πόνο, από τον φόβο και από τον θάνατο που ήταν στη φύ καρπή της παρακοής, ζητούσε λύτρωση και περίμενε το λυτρωτή. Αυτοί που ζούσαν στην Ανατολή το περίμεναν από τη Δύση. Και αυτοί που ζούσαν στη Δύση τον περίμεναν από την Ανατολή και τα βλέμματα όλων διασταυρώνονταν στη Παλαιστίνη κατά θαυμαστό τρόπο. Σ' όλες τις χώρες και σ' όλους τους λαούς έχουμε λαχτάρα για την αναμενόμενη γέννηση του απεσταλμένου του Θεού. Έχουμε συγκινητική νοσταλγία του ερχομού του Μεσσία. Η γέννηση της Θεοτόκου έφερε χαρά σε όλο τον κόσμο, γιατί όπως ο Αυγερινός προμηνύει τον ερχομό του Ηλίου, έτσι και η γέννηση προεμήνησε τη γέννηση του Χριστού που ήταν ο ήλιος της δικαιοσύνης. Το μεγάλο και πολυσήμαντο γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας μας έφερε χαρά και στον Άδη, στον κάτω κόσμο όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός μας, γιατί και εκεί περίμεναν το λυτρωτή. Περίμεναν να ακούσουν κήρυγμα μετανοίας, περίμεναν και εκεί τον Άγγελο του Θεού, δηλαδή τον Τίμιο Πρόδρομο, για να τους προετοιμάσει, αφού ο λυτρωτής θα έφτανε και εκεί για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες
ώστε κανείς να μην αδικηθεί. Και όπως ένα σπουδαίο γεγονός σήμαινε την αποφυλάκηση και απελευθέρωση καταδικασμένων ανθρώπων, έτσι και η γέννηση της Παναγίας σήμανε τη βέβαιη ελπίδα της απελευθερώσεως των ανθρώπων από τα δεσμά της αμαρτίας και την αιώνια καταδίκη. Αυτό το πολυσήμαντο γεγονός οφείλουμε με χαρά να γιορτάζουμε με πνεύμα μαθητείας να το μελετάμε για να έχουμε ωφέλεια πνευματική. Η γέννησή σου Θεοτόκε χαρά να μείνει σε πάση την οικουμένη, εξού γαράν έτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρα έδω και την ευλογία και καταργήσας τον θάνατο εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνια. Την 3η 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί στο ναό μας ο εσπερινός της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ώρα 5:30 το απόγευμα. Την 5η 15 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία από ώρα 8:30 το βράδυ για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Την 3η 20 Σεπτεμβρίου η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία στην Παναγία μας ώρα 7 το πρωί. Τα έσοδα της Θείας Λειτουργίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ενεργειακού Φιλοπτώχου Ταμείου. Την 5η 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή στην Παναγία του Πλατανιώτησα και στην Ιερά Μονή Παμεγίστων Τεξιαρχών στο Αίγιο, ώρα αναχώρησης 8 το πρωί από την Κεντρική Πλατεία. Τιμή εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού τη εχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει πίστην γη, γέννησιν αυτής εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμει των Σωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανελλήνων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλιτών Πατρίων, των Οσίων και Θεοφόρων των Καλλιμών, των Αγίης Παπροσημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, ότι Θεία την Αγία επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων και Παγίων και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σε χρόνια πολλά. Βοήθεια μας Παναγίας. Ευλογία Κυρίου και Έλεος, ευχαριστώ. Ευλογία Κυρίου και Έλεος.